Πάμε στα Χανιά. Ξεκινήσαμε με Άγιο Νικόλαο. Πάμε στα Χανιά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Κοτσιφάκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, με αφορμή βέβαια τον φωτισμό τον ξεχωριστό για τα Χριστούγεννα και τις γιορτές. Πώς είστε, πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πενιδόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Σκούρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας, πού είστε. Βρισκόμαστε στο Ενετικό Λιμάνι. Έχει φορδέσει τα γιορτινά του φέτο πάλι το Ενετικό Λιμάνι. Το έχουμε φωτίσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κεντρικός στολισμός των Χανίων έχει μεταφερθεί και φέτος στο Ενετικό Λιμάνι. Έχουμε κάνει το δέντρο το οποίο θα το δείτε σε λίγο. Έχουμε φωτίσει τα κτίρια περιμετρικά σε όλο το Ενετικό Λιμάνι. Έχουμε τα εστιοπλοϊκά μας, τα εστιοφόρα μας. Θα σας δώσω έτσι λίγο εικόνες για να όσο μπορείτε κι εσείς. Εντυπωσιακό, πρόεδρε, εντυπωσιακό. Για άλλη μια χρονιά, βέβαια. Για άλλη μια χρονιά. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται στο Ενετικό Λιμάνι. Ο κόσμος πραγματικά το έχει αγκαλιάσει. Και είμαστε εδώ μαζί με τον κόσμο, με δράσεις από το Δήμο Χανίων, από την ΚΕΠΕΔΙΧ, για μικρούς και μεγάλους φίλους. Για πείτε μας λίγο, η κίνηση γενικά εκεί στο παραλιακό μέτωπο, η οποία έχει καταγραφεί την τελευταία εβδομάδα, πώς πηγαίνει, πώς πήγε. Ο καιρός ευνόησε. Έχει πολύ καλό καιρό, η αλήθεια είναι. Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη και τις μέρες των γιορτών. Σίγουρα χρειάζονται και άλλα πράγματα. Σίγουρα ο περισσότερος κόσμος πάντα φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Σε γενικές όμως γραμμές είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Και εγώ δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω το εξής, ότι η συγκυρία επιβάλλει αυτούς τους στολισμούς. Η συγκυρία επιβάλλει τον σωστό προγραμματισμό, η συγκυρία, η δύσκολη επιβάλλει εκδηλώσεις πραγματικά που θα οθήσουν τους και θα οδηγήσουν τους δημότες, τους πολίτες σε κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, κύριε Κοτσιφάκη, το έχετε αντιληφθεί κι εσείς. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Γεννόπουλε. Έχουν γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την ΚΕΠΕΔΙΧ και από το Δήμο Χανίων, με καθημερινές συναυλίες και ένα ολόκληρο διαμορφωμένο χωριό μέσα στο εσωτερικό μέρος του ΚΑΜΠ για τους μικρούς φίλους, με καθημερινές εκπλήξεις για αυτούς. Μάλιστα. Το μήνυμα που στέλνει λοιπόν εκεί το λιμάνι των Χανίων και το παραλιακό μέτωπο, κύριε Κοτσιφάκη, ποιο είναι, με φόντο τον Φάρο και απέναντι το στολισμένο, τον όμορφο. Να έχουμε υγεία. Και Παναγιωτόπουλε, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και του χρόνου κάθε χαρά. Να σας ευχαριστήσω θερμά με αυτή την ξεχωριστή εικόνα και βέβαια σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά, πάντα θετικός στις οχλήσεις μας, για να βγούμε, να επικοινωνήσουμε, να τα πούμε τηλεοπτικά.